που έχουν πάρει παράταση. Στο Δήμο μας με παράταση και χωρίς παράταση μέσω του ΑΣΕΠ είμαστε 125 άτομα οι συμβασιούχοι. Καλύπτουμε την καθαριότητα, οδοκαθαρισμό, απορριμματοφόρα, έχουμε ηλεκτρολόγους. Με αυτή την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου, ανά πάσα στιγμή μένουμε χωρίς δουλειά και ανά πάσα στιγμή μπορεί η διαταστική να πάει στην Πάρεδρο και από εδώ και πέρα να μην πληρωθούμε. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ότι καλύτερα για μας, γιατί έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά που πάνε στα σχολεία, που έχουμε καλύψει τα φροντιστήριά τους, τα ενίκια μας, τους λογαριασμούς μας και την τροφή μας, ρε παιδιά, να ζήσουμε. Δεν θέλουμε να γίνουμε πέτες. Έχουμε την αξιοπρέπειά μας και θέλουμε εδώ και τώρα η κυβέρνηση και τα κόμματα να πάρουν θέσεις. Γιατί ούτε η κυβέρνηση έχει πάρει καθαρά θέση υπέρ των συμβασιούχων. Δεν τους βάλαμε τον πρόταφο στο κεφάλι και τους είπαμε κάντε μας παράταση. Καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά είναι από τα ανταποδοτικά τέλη του κάθε Δήμου. Δουλεύουμε σε συνθήκες εργασίας, τι να σας πω. Στα απορριμματοφόρα οι συνάδελφοι, εμείς στον οδοκαθαρισμό, οι ηλεκτρολόγοι, τι να σας πω. Δουλεύουμε 6 ώρες και 20 λεπτά. Ο μισθός, εγώ προσωπικά που έχω από το πιο κατώτατο μισθό, είναι 700 ευρώ. Υπάρχουν όμως και συμβασιούχοι που είναι με τα προγράμματα του ΑΕΠ που κάνουν την ίδια δουλειά με εμένα ακριβώς και πληρώνονται με 495 ευρώ. Πώς διαχωρίζουν και που είναι κάτω από τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Το ίδιο το παράδοσο στην αντεξαίρεση δίνει τόσους χαμηλούς μισθούς. Τι να πούνε αυτοί οι συνάδελφοι. Βαρέα δεν παίρνετε, έτσι. Βαρέα παίρνουμε και όταν φυγίνω. Αλλά τώρα με το καινούριο το νόμο που λένε ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ότι μας το κόβει από τέλος Ιουνίου, εάν από τα 710 ευρώ που παίρνω μου κόψουν τα 150 ευρώ, πώς θα τα πάρω ρε παιδιά.